Κάτι. 10 λεπτά έχετε εσείς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τίθεται ένα ερώτημα. Αν αφαιρέσουμε όλα εκείνα που έχουν καταγραφεί στην πρόσφατη και στην πιο μακριά ιστορία του συγκεκριμένου ζητήματος του λεγόμενου Μακεδονικού, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση, η συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία κρίνω ως πάρα πολύ θετική, ξεπερνάει, αν θέλετε, επιτυχείς ρυθμίσεις του παρελθόντος και υιοθετεί, όσο και αποδέχεται ακριβώς στο πλαίσιο της εθνικής γραμμής, ρυθμίσεις του παρελθόντος. Αλλά γιατί η δυσπιστία? Γιατί η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας? Όταν θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση, αξιοποιώντας το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, να καταθέσει μια πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση για μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία εξαιρετικά ισχνά, όσο και δειλά καταγράφει στο πρώτο μέρος του εγγράφου της πρότασης δυσπιστίας. Κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, έχω τη γνώμη ότι επιλέξατε την πρόταση δυσπιστίας ακριβώς για να οξύνετε την αντιπαράθεση σε ένα ζήτημα το οποίο έχει τον χαρακτήρα αναμφισβήτητα της εθνικής υπόθεσης. Και οι εθνικές υποθέσεις, όπως η προκείμενη για την οποία συζητάμε, δεν αντέχουν, δεν είναι δεκτικές, δεν πρέπει να είναι δεκτικές αυτής της οξείας αντιπαράθεσης που δεν αποσκοπεί στην ανέβρεση λύσης χρήσιμης και ωφέλιμες για την ελληνική πολιτεία και τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά επιδιώκει να αναδείξει μία αντιπολίτευση η οποία γίνεται για την αντιπολίτευση. Λυπάμαι. Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια την άποψή μου, ότι την πρόταση δυσπιστίας την καταθέσατε ακριβώς, όχι μόνο για να οξύνετε την αντιπαράθεση προς την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για να αξιοποιήσετε, για να εκμεταλλευτείτε ένα ζήτημα στο οποίο πράγματι είναι επενδεδημένες, άλλες φορές δομημένες, άλλες φορές αδόμητες, αγωνίες, ακόμη και συγκινήσεις του ελληνικού λαού, όπως άλλωστε έχουν καταγραφεί και από πάρα πολλές ομιλίες που έγιναν εδώ. Δεν επιλέγω να αναπτύξω την άποψή μου, γιατί πολλά έχουν κατατεθεί αναφορικά με την χρησιμότητα μιας τέτοιας συμφωνίας σε σχέση με την γεωπολιτική θέση της χώρας, σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίζει με μια τέτοια συμφωνία η οποία επιλύει μια υπόθεση ετών, αποδεσμεύει πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο και προχωράει προς τα μπροστά. Αυτά έχουν κατατεθεί νομίζω με εξαιρετική επάρκεια. Άκουσα λίγο πριν τον εκλεκτό συνάδελφο να αναφέρεται στη λεγόμενη αιρεσιμότητα. Δεν μίλησε καν βέβαια για αιρεσιμότητα. Κατέθεσε, ας είμαι καλοπροαίρετος, στην αγωνία του ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα τα οποία, ανεξάρτητα εάν θα υπάρξει κύρωση και συμφωνία εν τέλει, τα τετελεσμένα γεγονότα θα έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι η στοιχειώδης ανάγνωση της συμφωνίας που βρίσκεται στα χέρια σας καταγράφει τι θα συμβεί εάν από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στη συγκεκριμένη συμφωνία. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ενταχθούν οι γειτονές μας με το νέο όνομά τους, αλλά ούτε εν τέλει και στο ΝΑΤΟ, για όσους ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, διότι με σαφήνεια καταγράφεται η γνωστή αιρεσιμότητα, δηλαδή οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε αυτά τα πολιτικο-στρατιωτικά ολοκληρώματα και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως βλέπετε, όταν υποτάσσεται η λογική, όταν υποτάσσεται η ειλικρινής και συμφέρουσα για τη χώρα μας ανάγνωση του κειμένου, τότε αναδεικνύεται ο εύκολος, ο πρόχειρος και φοβάμαι
και ο διχαστικός λόγος, ο οποίος κατά κόρον διατυπώνεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετική κατά τη γνώμη μου η συμφωνία. Αλλά από εκεί και πέρα η όποια αντίθεση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται, κυρίως από την πλευρά της αντιπολίτευσης, στην στόχευση και στη σκόπευση να εξασφαλιστούν εκλογικά ωφέλη, με δεδομένο, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον, όσο και την πολιτική συγκίνηση μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού, αναφορικά με την τύχη και την εξέλιξη ενός τέτοιου κρίσιμου ζητήματος. Ο λόγος, όταν γίνεται υπερβολικός, όταν για την υπεράσπιση της αντίθετης άποψης, της αντίθετης προς την κυβέρνηση, γίνεται ισοπεδωτικός, τότε διχάζει. Και κυρίως διαμορφώνει συνθήκες να πολλαπλασιάζεται αυτός ο διχασμός, να στηρίζει και να εκτρέφει επικίνδυνες απόψεις, όχι ακροδεξιού μόνο χαρακτήρα, αλλά φασιστικού χαρακτήρα. Δεν ανησυχείτε, κύριοι συνάδελφοι, όταν ακούτε απόψεις σαν και εκείνες που διατυπώθηκαν τον μεσημέρι από κάποιον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ονόματι Μπαρμπαρούση. Δεν ανησυχείτε όσοι αναφέρεστε ότι πρέπει να κοπεί ο δρόμος προς τις πρέσπες, τον λόγο του που ήταν η κατακλείδα της ομιλίας του και τα κεφάλια στις πρέσπες. Έτσι διαμορφώνονται οι συνθήκες, όπου το εκολαπτώμενο φίδι γίνεται μεγάλο και διαμορφώνει συνθήκες οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την κοινωνία και την εξέλιξη των πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουμε μία αφαίρεση και ας υποστηρίξουμε ότι τίποτε δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, ότι δεν υπήρχε εθνική γραμμή, ότι δεν έγιναν εκείνα τα οποία έγιναν, ότι όταν ο αείμνηστος Μητσοτάκης έλεγε «Ελάτε να πάρουμε το πακέτο Πινέιρο και να προχωρήσουμε», που η πλειονότητα του πολιτικού συστήματος κλώτσισε την πρόταση αυτή. Ας τα αφαιρέσουμε όλα αυτά και ας δεχθούμε ότι η παρούσα συμφωνία έρχεται χωρίς να υπάρχει τίποτε από το παρελθόν και έρχεται σήμερα, μετά από μία μεγάλη διαδρομή ετών. Και με μόνο το γεγονός ότι 140 και πλέον χώρες στον κόσμο αναγνωρίζουν την γειτονική χώρα με το όνομα Μακεδονία, και όταν 4 από τα 6 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την αναγνωρίζουν, την ονοματίζουν και την αποκαλούν Μακεδονία. Ποια είναι λοιπόν τα τετελεσμένα γεγονότα? Αυτά τα οποία θα διαμορφωθούν, όπως αβάσιμο υποστηρίζεται από κάποιος, και δεν θα είναι δυνατόν να γυρίσουν πίσω, όταν υπάρχει η αιρεσιμότητα, όταν υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις που κατασφαλίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Τετελεσμένα γεγονότα είναι αυτά που τα αρνείται ο αδυσόπιτος, στριφνός και αφυδατωμένος από πολιτική ουσία λόγος, όταν αρνείται να δει την πραγματικότητα όπως αυτή υπάρχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι δεν πείθεστε. Και δεν πείθεστε όχι γιατί δεν αναγνωρίζετε την ουσία, το θετικό αυτής της συμφωνίας. Δεν πείθεστε διότι δυστυχώς έχετε υποτάξει την συνολική πολιτική σας αντίληψη για την επίλυση αυτού του ζητήματος στο πραχυπρόθεσμο, προσδοκόμενο από τη μεριά σας, εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτά, κι αν ακόμη, που δεν το πιστεύω, φέρνουν πρόσχερα κομματικά ωφέλη, εν τέλει αποβαίνουν σε βάρος της χώρας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.